Συνάδελφοι, συναδέλφες, χαιρετίζουμε αυτή τη μεγαλειώδη συγκέντρωση, την απεργιακή συγκέντρωση χιλιάδων εργαζομένων. Η κυβέρνηση, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης και οι επιχειρηματικοί όμιλοι που κρύβονται από πίσω τους όλες αυτές τις μέρες έχουν λυσάξει και συκοφαντούν τους αγώνες μας και την ίδια την απεργία. Δεν περίμεναν τη μαζικότητα της συμμετοχής στις 10 Ιούνιου και τη μαζικότητα των απεργιακών συλλαλητηρίων. Προσπαθούν να εμφανίσουν με ενιαίο τρόπο την απεργία σαν αντικοινωνική ενέργεια που στρέφεται ενάντια στους εργαζόμενους που αγωνιούν να πάνε στη δουλειά τους, ενάντια στους μαθητές που δίνουν πανελλήνιες και άλλα εφάνταστα. Αυτοί που εμφανίζονται να έχουν υπευθυνότητα και κοινωνική συνείδηση είναι οι υπουργοί της κυβέρνησης και οι επιχειρηματικοί όμιλοι. Μάλιστα, συμμετείχαν με υπευθυνότητα στον κοινωνικό διάλογο για το νέο νομοσχέδιο και πρότειναν πιο τολμηρά μέτρα για την εκμετάλλευση των εργαζομένων μαζί με τους εργατοπατέρες της ΓΕΣΕΕ. Όλοι αυτοί, με υψηλό αίσθημα κοινωνικής ευθύνης, μας παρουσίασαν το νέο νόμο που θα μας συνδέσει με το μέλλον, που θα συγκριστεί με παροχημένες λογικές που μας κρατάνε δεμένους στο μεσαίωνα και θα μας συνδέσει με τις βέλτιστες ευρωπαϊκές πρακτικές. Πιο συγκεκριμένα μας είπαν ότι είναι σύγχρονο και κοινωνικά υπεύθυνο να δουλεύουμε χωρίς ωράριο, να πληρωνόμαστε με ρεπό και να μην απεργούμε, να μην διεκδικούμε και να μην διαταράσουμε την εργασιακή ειρήνη. Σύγχρονο είναι οι διαδικασίες στο σωματείο μας να μετατραπούν σε συζητήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και οι αγώνες μας να μετατραπούν σε like στο Facebook. Με αφορμή τη δημοσίευση περιπτώσεων σεξουαλικής παρενόχλησης, ειδικά στο χώρο μας, η κυβέρνηση στο νέο νομοσχέδιο για τα εργασιακά εναρμόνισε τη Διεθνή Σύμβαση 190 στο ελληνικό δίκαιο. Η πλειοψηφία της ΓΕΣΕΕ πανηγύρισε για την εξέλιξη αυτή, λέγοντάς μας ότι τώρα διασφαλίζονται οι εργαζόμενοι στους χώρους εργασίας από κακοποιητικές συμπεριφορές, από τη βία. Άραγε, οι επιχειρηματικοί όμιλοι αγωνιούν για τα δικαιώματά μας. Συγκεκριμένα, η σύμβαση αυτή αναφέρει «Η βία και η παρενόχληση είναι ασυμβίβαστα με την προώθηση βιώσιμων επιχειρήσεων και επηρεάζει αρνητικά την οργάνωση της εργασίας, τις εργασιακές σχέσεις, την αφοσίωση των εργαζομένων, τη φήμη των επιχειρήσεων και την παραγωγικότητα. Δηλαδή, μέσω τέτοιων συμπεριφορών κινδυνεύουν τα κέρδη τους». Το Υπουργείο Πολιτισμού, συγκινημένο από τις αποκαλύψεις των φρικαλαιοτήτων που διέπρετε αυτός που διόρισαν καλλιτεχνικό διευθυντή στο Εθνικό Θέατρο, προσπαθεί να επιβάλλει κώδικες δεοντολογίας στους εποπτευόμενους πολιτιστικούς φορείς της, με στόχο να εξασφαλίσει την προστασία της δουλειάς, της κοινωνικής, της εργασιακής ειρήνης και όχι των εργαζομένων από περιστατικά βίας. Μέσα σε αυτούς τους κώδικες, βία είναι και η διεκδίκηση των εργαζομένων, η επιβολή της συμφωνίας του εργαζομένου με τη στάση της διοίκησης και η απαγόρευση της δημόσιας διαφωνίας ή της δημόσιας ενημέρωσης για τις πρακτικές του κάθε φορέα. Απ' την άλλη, οι διοικούντες μπορούν να ασκούν τη βάρβαρη κυβερνητική πολιτική με ευγένεια. Σας διαβάζω τι απάντησε η Εθνική Λυρική Σκηνή σε συνάδελφο μουσικό που περιμένει κάποιες συναυλίες το χρόνο για να ζήσει και αρνήθηκε να υπογράψει σύμβαση που τον υποχρέωνε να παραχωρήσει χωρίς αμοιβή τα συγγενικά του δικαιώματα. Του απαντούν: «Καλησπέρα και πάλι. Κανένα πρόβλημα με το θέμα των δικαιωμάτων, καθώς εσείς κρίνετε τι είναι σωστό για εσάς. Δυστυχώς, δεν θα μπορέσουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία μας σε αυτή την παραγωγή και στις επόμενες δύο που ήταν προγραμματισμένες. Σας στέλνω και την αμοιβή σας για την προηγούμενη παραγωγή. Καλή συνέχεια». Συνάδελφοι, υπάρχει μεγαλύτερη βία για έναν άνθρωπο που σπούδασε πάνω από μία δεκαετία και προσπαθεί να ζήσει από την τέχνη του, από αυτή την ευγενέστατη που ακούσατε διατύπωση που του λέει απλά ότι τελείωσες, αφού επέλεξες να ζητάς αυτά που δικαιούσε? Αυτή τη σκληρή μάχη δίνουμε όλες αυτές τις μέρες για την επιτυχία και των δύο απεργιών. Μια μάχη με ανθρώπους που βλέπουν τα όνειρά τους να μετατρέπονται σε εφιάλτη, που δέχονται τεράστιες πιέσεις για να μην απεργήσουν,
Τώρα που μόλις ανοίγει η δουλειά μας, μετά από πολλούς μήνες απραξίας, τώρα που η δουλειά ανοίγει, ανοίγουν και μεγαλώνουν οι εκβιασμοί. Η κυβέρνηση με τον νόμο που σήμερα θέλει να ψηφίσει δίνει και νέα όπλα στην εργοδοσία για να προσαρμόσει τα μεροκάματά μας και τη ζωή μας στις πληρότητες και τα κέρδη των εργοδοτών μας. Συνεχίζουμε με αισιοδοξία από τη γενναία στάση συναδέλφων που δεν ήταν τα τελευταία χρόνια στη ζωή του Σωματείου, όμως πήραν απόφαση να απεργήσουν στις 10 Ιούνιου. Παλεύουμε μέχρι τελευταία στιγμή με συναδέλφους που πήραν στο Σωματείο και μετά από 14 μήνες χωρίς δουλειά μας λένε ότι θέλουν να απεργήσουν στο μαγαζί που μόλις ξεκίνησαν. Τώρα, όσον αφορά για την κυβέρνηση και τον Υπουργό Χατζηδάκη, που μας λέει ότι είναι σύγχρονο να πληρωνόμαστε με ρεπό, τους επιστρέφουμε τον πλούτο των χιλιάδων ρεπό που μαζέψαμε 14 μήνες άνεργοι, για να χρηματοδοτήσει με αυτά τους μεγάλους ομίλους και την κερδοφορία τους. Συνεχίζουμε πιο δυνατοί όλοι το απόγευμα στις 5 η ώρα στο συλλαλητήριο εδώ στο Σύνταγμα.